Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ φτάνει σήμερα και εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αποστολέας, όπως ακούσατε, τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που δίνουν τη μάχη παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε χώρο μόρφωσης, σε κάθε πόλη και χωριό, για να ενισχυθεί η εργατική λαϊκή πάλη, να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης, να μπουν στο επίκεντρο οι πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Παραλήπτης κάθε εργάτης, εργαζόμενος, βιοπαλαιστής αγρότης, αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας, κάθε νέος και νέα, κάθε γυναίκα που ανησυχεί και ταυτόχρονα αγανακτή, που δεν συμβιβάζεται με τη μιζέρια, αναζητά αν υπάρχει και πού βρίσκεται η διέξοδος για το λαό. Σε όλους αυτούς, σε όλους εσάς, λέμε καθαρά, ναι, υπάρχει διέξοδος και αυτή δεν βρίσκεται στο δρόμο που μας έφερε έως εδώ, δηλαδή στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, δρόμο μόνιμα ανοιχτό για τα κέρδη μιας χούφτας ομίλων, αλλά πάντα κλειστό για τις ανάγκες των εργαζομένων του λαού μας. Δεν βρίσκεται στο δρόμο του μεγάλου κεφαλαίου, των υπεριαλιστικών συμμαχιών του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, εκεί που ανταλλάσσουν την αντιλαϊκή σκυτάλη τα κόμματα και οι διάφορες κυβερνήσεις τους. Πότε ένας, πότε περισσότεροι μαζί, ανάλογα με το πόσοι κάθε φορά τους χρειάζονται για να βγει πέρα η αντιλαϊκή κούρσα. Η διέξοδος για το λαό βρίσκεται στο δικό του αποκλειστικά δρόμο. Εκεί όπου θα συναντούνται οι εργαζόμενοι με τους ανθρώπους ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων. Εκεί που θα ενισχύουν τη δική τους κοινωνική συμμαχία και θα παλεύουν όχι μόνο να πάρουν ανάσες ανακούφιση σήμερα, να σταθούν όρθιοι, αλλά θα προσπαθούν να βγάλουν και από τη μέση τα εμπόδια και θα στεριώνουν την απόφασή τους να τραβήξουν μπροστά για τις δικές τους ανάγκες. Εκεί το ΚΚΕ διαθέτει όλες του τις δυνάμεις. Καταθέτει το δικό του σχέδιο, τη δική του πολιτική πρόταση διεξόδου που αφορά ακριβώς το πώς θα ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Δηλαδή όλα αυτά που ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τα απολαμβάνει ο λαός μας σήμερα στον 21ο αιώνα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, του τα στερούν γυρίζοντάς μας πίσω πριν 2 αιώνες την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Και από εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, θέτουμε ξανά το κρίσιμο ερώτημα. Ποιο κόμμα από αυτά που διεκδικούν την κυβερνητική εξουσία ή μερίδιο από αυτή, όπως είναι για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, έχει τέτοιο σχέδιο. Σχέδιο δηλαδή που να απαντά έστω στο ελάχιστο σε αυτά που θα ήθελε να έχει ο εργαζόμενος για να ζει καλά με αξιοπρέπεια αυτός και τα παιδιά του. Δηλαδή να έχει μια δουλειά που να μπορεί να του εξασφαλίζει καλό μισθό, καλή κοινωνική ασφάλιση, μια καλή σύνταξη αύριο, να έχει δωρεάν καλές υπηρεσίες υγείας, να έχει παιδεία για τα παιδιά του που δεν θα την ακριβοπληρώνει, αθλητισμό, πολιτισμό, ζωή σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον και χωρίς την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα που προκαλεί πλέον η απειλή μιας γενικευμένης πολεμικής σύγκρουσης. Δίνουμε όμως την ίδια απάντηση που δίνετε και εσείς ή τουλάχιστον οι περισσότεροι μέσα στον ελληνικό λαό. Κανένα από τα αστικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει μέχρι σήμερα δεν έχει τέτοιο σχέδιο. Ούτε στα λόγια υπονοεί πως έστω κάποια στιγμή κάτι μπορεί να αλλάξει προς το ριζικά όμως καλύτερο για τη ζωή του λαού. Όλη η συζήτηση
αφορά απλά κάποιες μικροβελτιώσεις, πολλές από τις οποίες είναι προεκλογικού μόνο χαρακτήρα. Και αυτές, αν και όποτε το επιτρέψουν, όπως λένε όλοι τους, οι αντοχές της οικονομίας. Μόνο που αυτή η οικονομία αντέχει και παρααντέχει όταν πρόκειται να μπουκώσει με ζεστό κρατικό χρήμα, με επιδοτήσεις τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους μεγάλους ομίλους, όταν πρόκειται να εξασφαλίσει επιπλέον φοροαπαλλαγές, νέα προνόμια για το κεφάλαιο. Όταν όμως πρόκειται για την ανακούφιση των εργαζομένων του ελληνικού λαού, υψώνεται πάντα ένα στίχος. Μια η κρίση, μια η ανάπτυξη που έρχεται και δεν πρέπει να γυρίσει πίσω, μια η δημοσιονομική προσαρμογή, μια το δημόσιο χρέος και τώρα οι συνέπειες του πολέμου. Και πάντα προέχει η υπεράσπιση της κερδοφορίας, της καπιταλιστικής κερδοφορίας των λίγων. Μόνο το ΚΚΕ έχει σχέδιο για την ικανοποίηση αυτών των λαϊκών αναγκών, σχέδιο επεξεργασμένο επιστημονικά, που πατάει στις πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας. Μπορεί να αξιοποιήσει όλο το εργατικό, επιστημονικό, τεχνικό δυναμικό της και δίνει την απάντηση στο κρίσιμο ζήτημα. Ναι, ο λαός αυτού του τόπου μπορεί να ζήσει όπως του αξίζει, όπως ορίζει η εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, με τον ίδιο να κάνει κουμάντο στην κοινωνία, στην οικονομία. Ελάτε λοιπόν να βαδίσουμε μαζί αυτό το δρόμο, να βρεθούμε πλάι-πλάι στο σωματείο, στο σύλλογο, στον κάθε μαζικό φορέα, στις εκλογές, παντού, με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε όλα μεταξύ μας, συμφωνούμε όμως ότι πρέπει να δυναμώσει η συλλογική οργάνωση, να δυναμώσει ο αγώνας, η συσπήρωση δυνάμεων, ο συντονισμός της πάλης για όλα τα καυτά, τα επίγοντα προβλήματα. Να δυναμώσουμε τη συζήτηση και ταυτόχρονα την πάλη, τον αγώνα για τη διέξοδο, για την προοπτική, δίνοντας ξανά ελπίδα στο λαό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει, λέει καμιά φορά ο λαός μας. Και αυτό ισχύει απόλυτα για το πρόγραμμα και της επόμενης κυβέρνησης, όποιος κι αν αναλάβει να το τρέξει μόνος του ή με τη βοήθεια άλλων. Και στην οικονομία οι εξελίξεις γράφονται ήδη με μελανά χρώματα για το λαό. Εξελίξεις που δείχνουν πως ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη βρίσκονται μπροστά σε νέα οικονομική κρίση, ενώ αυξάνεται η πιθανότητα σοβαρής επιβράδυνσης συνολικά της διεθνούς οικονομίας. Στην πορεία της οικονομίας επιδρούν οι κυρώσεις, αλλά και η όξυνση της υπεριαλιστικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, που λύνουν τις διαφορές τους πάνω στο έδαφος της Ουκρανίας. Διαφορές που πέρα από τα προσχήματα που αξιοποιεί ο καθένας τους, αφορούν όμως τον έλεγχο των πηγών και των δρόμων της ενέργειας. Επιδρά η παράταση του πολέμου στην Ουκρανία, που ακόμα δεν φαίνεται πότε και πώς θα τερματιστεί, αλλά και οι προβλέψεις ότι ο πόλεμος αυτός μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες εστίες. Εστίες που δεν είναι δύσκολο να αναζωπηρωθούν, αν δει κανείς πώς απλώνουν τον παρούτι του πολέμου οι ιμπεριαλιστές και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική και στον Περσικό κόλπο. Παράλληλα, ενισχύεται η τάση οικονομικού διαχωρισμού δύο μεγάλων σφαιρών επιρροής. Από τη μια πλευρά είναι η ευρωατλαντική σφαίρα επιρροής, με ηγετική δύναμη οικονομική και στρατιωτική
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την άλλη είναι η υποδιαμόρφωση ευρωασιατική, όπου εκεί δεσπόζει οικονομικά η Κίνα και στρατιωτικά η Ρωσία. Ταυτόχρονα η Γερμανία κυρίως, αλλά και γενικότερα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουν να επιδεινώνεται η θέση τους σε αυτόν τον ανταγωνισμό των Αμερικάνων με τους Κινέζους κυρίως. Γι' αυτό και οξύνονται όλες οι αντιθέσεις τους. Επιβεβαιώνεται αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, πως η εκδήλωση της κρίσης συνοδεύεται από σημαντική άνοδο του πληθωρισμού, της ακρίβειας και όχι από πτώση των τιμών που ήδη πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Παρά την εικόνα ενότητας που προσπαθούν να καλλιεργήσουν τα επιτελεία της Κομισιόν στην Ευρώπη, αντικειμενικά οξύνονται οι αντιθέσεις και μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, σχετικά με το ποιες επιλογές πρέπει να ακολουθήσουν και στην ενεργειακή και στην δημοσιονομική και στην νομισματική πολιτική. Από τη Γερμανία αλλά και από άλλα κράτη όπως είναι η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, αυξάνουν οι πιέσεις για να διαμορφωθεί ένας προσωρινός συμβιβασμός στους όρους πληρωμής και του φυσικού αερίου με τη Ρωσία και να υιοθετηθεί ένας πιο αργός ρυθμός απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο. Οι αντιθέσεις τους αφορούν επίσης τις ιεραρχήσεις και τον αναπροσανατολισμό των πόρων των κοινοτικών ταμείων. Αφορούν για παράδειγμα τις επενδύσεις για το LNG, δηλαδή το αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα αντικαταστήσει το ρώσικο φυσικό αέριο. Αφορούν επίσης τη διαπάλη που διεξάγεται για κάποια ανακούφιση των επιχειρήσεων και αν μπορούν και των λαϊκών νοικοκυριών, καθώς και τους όρους αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε ότι αντικειμενικά έχουν περιοριστεί πλέον σημαντικά τα περιθώρια για νέα πακέτα προσωρινής στήριξης. Δηλαδή, έχει περιοριστεί κατά πολύ η δυνατότητα άσκησης της ονομαζόμενης επεκτατικής πολιτικής, ιδιαίτερα για τα υπερχρεωμένα κράτη, όπως είναι η Ιταλία και βεβαίως η Ελλάδα. Όταν λοιπόν οι εξελίξεις στην οικονομία γράφονται με μελανά χρώματα, ο καθένας καταλαβαίνει ότι το αισιόδοξο κλίμα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η ελληνική κυβέρνηση, με την έξοδο δηλαδή από το καθεστώς όπως λέει ενισχυμένης εποπτείας και μάλιστα μέσα στο 2022 και τους δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης όπως πάλι λέει, δεν προκύπτει από πουθενά. Βέβαια, η κυβέρνηση για να καθυστερήσει τις όποιες δυσίωνες εξελίξεις στην οικονομία ποντάρει, όπως κάνουν και έκαναν άλλωστε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και άλλα κόμματα, ποντάρουν στον κλάδο του τουρισμού. Και τι δεν έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια για την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, για τη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως τη λένε, τον τουρισμό. Τελευταία, μάλιστα, αρέσκονται να μιλούν για τουριστικό θαύμα. Τώρα, το ποιους αφορά αυτό το θαύμα, μπορούν να το πούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του κλάδου και εδώ στην Κρήτη, η οποία κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα του τουρισμού. Αλήθεια, μπορούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να μιλούν για θαύμα, επειδή όπως δείχνουν φέτος οι προβλέψεις για αφίξεις θα ξεπεράσουν το 2019 και τα έσοδα από τον τουρισμό θα απογειωθούν? Μόνο που από το 2019 ως σήμερα οι εργαζόμενοι και στον τουρισμό πλήρωσαν όλα τα σπασμένα της πανδημίας και της κρίσης. Οι μόνοι που δικαιούνται να μιλούν για θαύμα είναι μόνο οι μεγαλοξενοδόχοι, που μπορεί τώρα και να κλαψουρίζουν για την αύξηση του κόστους λόγω της ακρίβειας, όμως ξέρουν πως η κυβέρνηση δεν θα τους αφήσει έτσι. Όλο και κάποιο πακέτο στήριξης θα τους δώσει. Αυτοί που μπορεί να κλαψουρίζουν είναι οι ίδιοι που πριν την πανδημία είχαν τεράστιους τζίρους που ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια. Είναι οι ίδιοι που μέσα στην πανδημία δεν έμειναν άπραγοι
έφτιαξαν τετράστερα, έφτιαξαν πεντάστερα ξενοδοχεία. Είναι οι ίδιοι μεγαλοξενοδόχοι που μέσα στο 2021 προχώρησαν σε εργασίες ανακαίνησης, συντήρησης των μονάδων τους, δαπανώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι οι ίδιοι μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού που κάλυψαν τις ανάγκες τους με μεγάλα κρατικά πακέτα στήριξης. Μπορούν όμως οι εργαζόμενοι να μιλούν για τουριστικό θαύμα? Όταν φέτος η εντατικοποίηση της δουλειάς τσακίζει κόκαλα, αφού τα ξενοδοχεία φαίνεται ότι θα δουλέψουν το πολύ με το 60-70% του προσωπικού την ώρα που οι πληρότητες είναι στο 100%, ειδικά τον Ιούλιο και Αύγουστο, όταν επικρατούν ατομικές συμφωνίες που υπονομεύουν τις κλαδικές συμβάσεις αλλά και τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όταν δουλεύει μόνο το 70% των εποχικών εργαζομένων του 2019 και αυτοί με εξαντλητικούς ρυθμούς δουλειάς, χωρίς ρεπό, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, με καταστρατήγηση των όρων της κλαδικής του σύμβασης, μέχρι και ρήτρα μη αποδέσμευσης έως και 3.000 ευρώ εφάρμοσε μεγαλοξενοδόχος εδώ στην Κρήτη. Και μετά αναρωτιούνται γιατί υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και έχουν το θράσος να ενοχοποιούν και τα νέα παιδιά, γιατί λέει δεν πάνε να δουλέψουν. Πού να δουλέψουν στις γαλέρες του τουρισμού για μόλις μερικούς μήνες, και μάλιστα σε αυτές τις συνθήκες που η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις θα εξανεμίσουν το όποιο εισόδημά τους. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στον τουρισμό όχι μόνο δεν είδαν ποτέ τα κοινά ωφέλη από τα εκατομμύρια των τουριστών και τα δισεκατομμύρια των εισπράξεων των ξενοδόχων, αλλά πληρώνουν πανάκριβα και τους ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και το τουριστικό θαύμα που διαμορφώθηκε σε αυτές τις γαλέρες των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι tour operators, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ξενοδοχειακοί όμιλοι. Όμως αυτό που έχει την αξία του είναι να δει κανείς ότι στον κλάδο του τουρισμού φανερώνονται όλες οι μεγάλες αντιθέσεις του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος που σαπίζει, που απ' τη μια εξασφαλίζει τεράστια πλούτη στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους και απ' την άλλη έχει μόνο όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση για τους εργαζόμενους, ενώ στερεί από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας τη δυνατότητα να απολαμβάνει έστω και λίγες μέρες διακοπών. Όμως ο τουρισμός, η αναψυχή, είναι ανθρώπινη ανάγκη, καθολικό λαϊκό δικαίωμα που έχει άμεση σχέση με την αναπλήρωση της εργατικής δύναμης. Δεν είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό και το ΚΚΕ αντιμετωπίζει τον τουρισμό και την αναψυχή ως αναπόσπαστο στοιχείο ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης, της σοσιαλιστικής οικονομίας, στην οποία οι πλουτοπαραγωγικές πηγές θα είναι πραγματική λαϊκή περιουσία. Σε αυτές τις συνθήκες η αναψυχή, η ξεκούραση θα αποτελούν κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργατικής τάξης όλων των λαϊκών στρωμάτων και όχι ένα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Θα απολαμβάνουν τις ομορφιές της χώρας μας, όπως η Κρήτη που είναι γεμάτη ομορφιές, αλλά και όλης της χώρας με σύγχρονες υποδομές που τώρα αδυνατούν σε ένα μεγάλο ποσοστό κυρίως για οικονομικούς λόγους. Ο τουρισμός θα γίνει δικαίωμα και γέφυρα επίσης πραγματικής φιλίας, γνωριμίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών. Φίλες και φίλοι, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Και στο πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης έχει ήδη γραφτεί πως θα στηριχτούν οι μεγάλοι όμιλοι, ιδιαίτερα της πράσινης ονομαζόμενης ανάπτυξης. Μέσα και από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό το νέο υπερμνημόνιο που όλα τα άλλα κόμματα έχουν στηρίξει, η μόνη διαφορά τους είναι πού, σε ποιους ομίλους θα καταλήξουν αυτά τα κονδύλια
που θα πληρώσουν βέβαια ξανά οι εργαζόμενοι, ο λαός. Και αυτή η πράσινη μετάβαση, αυτός ο κοινός αστικός στόχος που μοιράζονται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλοι, θα δώσει τη δυνατότητα στο μεγάλο κεφάλαιο να επενδύσει τα κεφάλαιό του προσδοκώντας νέα μεγαλύτερα κέρδη. Και μη μας πουν πάλι για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοί που χρόνια τώρα το θυσιάζουν στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Γιατί και τα μικρά παιδιά μπορούν να καταλάβουν πως η καπιταλιστική ανάπτυξη, ακόμα και αν βαφτίζεται πράσινη, ουδεμία σχέση έχει με το πράσινο, με την προστασία του περιβάλλοντος. Εκτός αν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, προστασία του περιβάλλοντος εννοούν τη συστηματική απαξίωση, την κατεδάφιση ακόμα και των ελάχιστων μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας, τη μετατροπή του περιβάλλοντος σε εμπόρευμα, το να παραδίδονται τα δάση, τα βουνά μας, οι θάλασσες, τα ποτάμια, οι λίμνες σε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα και εδώ στην Κρήτη, όπου πανέμορφες περιοχές έχουν παραδοθεί στο τουριστικό κεφάλαιο ή σε άλλους. Εκτός αν εννοούν προστασία του περιβάλλοντος, τη μετατροπή κάθε βουνού σε εργοτάξιο για να μπουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες σε βουνά της Κρήτης. Αυτή την πράσινη μετάβαση ήδη την πληρώνει ο λαός μας με την ακρίβεια στην ενέργεια, η οποία δεν πρόκειται να ανακοπεί με τα δικά του σχέδια. Σχέδια που από κοινού προωθούν και προβάλλουν τόσο η κυβέρνηση η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όπως το να γίνει η Κρήτη, για παράδειγμα, ενεργειακός κόμβος λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσής της με την υπηρετική Ελλάδα. Αν θέλουν όμως να μάθουν ο λαός της Κρήτης, οι λαϊκές οικογένειες της Κρήτης, τι σημαίνει ενεργειακός κόμβος, ας ρωτήσουν καλύτερα τις λαϊκές οικογένειες, τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, που χρόνια τώρα τους λένε αυτά. Αγωγή φυσικού αερίου πάνε και έρχονται στη Βόρεια Ελλάδα. Όμιλοι θησαυρίζουν από αυτούς, αλλά οι λαϊκές οικογένειες εξακολουθούν να βυθίζονται στην ενεργειακή φτώχεια. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να πληρώνουν παρά τα διάφορα κυβερνητικά παραμύθια για τα δήθεν μέτρα ελάφρυνσης της ακρίβειας στην ενέργεια, τα δήθεν επιδόματα που εξαγγέλει η κυβέρνηση. Γιατί πάλι τα λαϊκά νοικοκυριά θα την πληρώσουν όλα αυτά τα σπασμένα. Μπορεί όχι μέσω των διαφόρων φουσκωμένων λογαριασμών ρεύματος, αλλά τώρα μέσα και από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή με νέες περικοπές που θα έχει και με νέους φόρους που θα πλήξουν το λαό. Το αποτέλεσμα που θα έχει στην τσέπη του ο εργαζόμενος θα είναι το ίδιο, ανεξάρτητα αν δεν το πληρώσει τελικά ως καταναλωτής, αλλά ως φορολογούμενος. Μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ μπορούν πραγματικά να ανακουφίσουν το λαό, γιατί βρίσκονται σε σύγκρουση με την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πράσινη μετάβαση που όλοι έχουν κάνει ευαγγέλιο τους. Αυτές οι προτάσεις θέτουν στο επίκεντρο την άμεση και πλήρη επαναλειτουργία όλων των λιγνητικών μονάδων, την κατάργηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού τέλους διοξιδίου του άνθρακα που τεχνητά απαξιώνει τη λιγνητική παραγωγή, την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, των ειδικών φόρων όπως και του χρηματιστήριου ενέργειας, την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσουν το κόστος της ενέργειας, το κόστος του φυσικού αερίου, για να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας που διαθέτει άπλετα η χώρα μας και να πάψει επιτέλους η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Οι προτάσεις του ΚΚΕ για την ακρίβεια στην ενέργεια μπορούν να δώσουν πραγματική ανάσα
στα νοικοκυριά και εδώ στην Κρήτη που αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς, που βρίσκονται καθημερινά με την απειλή διακοπής ρεύματος. Μπορούν να δώσουν ανάσα στους εμπόρους, στους επαγγελματίες, στις μικρές επιχειρήσεις που συσσωρεύουν χρέη πάνω στα χρέη, μπορούν να δώσουν ανάσα στους βιοπαλαιστές αγρότες. Και όταν μιλάμε για τους αγρότες, μιλάμε πλέον για την ίδια την επιβίωσή τους, αφού η εκτείναξη του κόστους παραγωγής ήδη έχει ως συνέπεια τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου κατά 25% τον τελευταίο χρόνο, αφού οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να σφάζουν παραγωγικά σε γάλα ζώα προκειμένου να επιβιώσουν οικονομικά λόγω του μεγάλου κόστους των ζωοτροφών. Παρόμοια είναι η κατάσταση και με τις αγροτικές καλλιέργειες, όπου πολλά στρέμματα κινδυνεύουν να μείνουν ακαλλιέργητα λόγω έλλειψης εργατικών χεριών και μεγάλου κόστους παραγωγής. Στηρίζουμε τα αιτήματά τους, που πλέον η ικανοποίησή τους είναι ζήτημα επιβίωσης. Ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι επίσης να στηριχτούν και οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι, για τους οποίους μήνες μετά το σεισμό τα προβλήματα παραμένουν και επιδεινώνονται συνεχώς. Οι μεγάλες ζημιές στα σπίτια και τις υποδομές δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί. Οι οικογένειες εξακολουθούν να μένουν σε κοντέινερ που κι αυτά δεν επαρκούν και όλοι αγωνιούν για να ορθοποδήσουν. Για άλλη μια φορά θα το ξαναπούμε πως αυτό που επήγει είναι οι αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών για να μην τους βρει κι άλλος χειμώνα στα κοντέινερ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είπαμε ότι γράφει δεν ξεγράφει. Και στο πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης έχει ήδη γραφτεί με μεγάλα γράμματα η εμπλοκή στα σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, σχέδια τα οποία όλοι χωρίς καμιά εξαίρεση υπηρέτησαν και υπηρετούν. Και είδατε, η κατάληψη χτες των ελληνικών τάνκερ στον Περσικό από δυνάμεις του Ιράν, προφανώς ως αντίπεινα, γιατί οι ελληνικές αρχές είχαν κατασχέσει πριν δικό τους φορτίο πετρελαίου σύμφωνα με τις οδηγίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αποδεικνύει στην πράξη τους κινδύνους, τους τεράστιους κινδύνους εμπλοκής στα σχέδια των ΗΠΑ. Και και αυτό αφορά όλους, και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έδωσε μαθήματα προσήλωσης στα σχέδια των ΗΠΑ με το ταξίδι του Μητσοτάκη, αλλά αναφερόμαστε και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης, αφορά και το ΠΑΣΟΚ. Και κοιτάξτε να δείτε, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ψήφισε τελικά πριν λίγες μέρες την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία στη Βουλή, αλλά η δική του κυβέρνηση την προετοίμασε και έβαλε την πρώτη υπογραφή. Και αν κάνει τον διαφωνούντα τώρα που είναι στην αντιπολίτευση βέβαια, δεν μιλάει για τους πραγματικούς κινδύνους πάλι από τη μετατροπή της χώρας σε αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο, αλλά γιατί λέει δεν έδωσε, δεν βρήκε, δεν πήρε περισσότερα ανταλλάγματα η ελληνική άρχουσα τάξη από τους Αμερικάνους. Όπως και τώρα που συνεχώς κλιμακώνεται η συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο της Ουκρανίας, ούτε τις βάσεις ορμητήριο βλέπει, που κι αυτός υπόγραψε, ούτε την αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ούτε τη νέα αποστολή πολεμικού υλικού συνεχώς στην Ουκρανία, που στερεί και από τη χώρα μας κρίσιμα μέσα για την άμυνά της και ήδη έχει προκαλέσει και την οργή και την αντίδραση της Ρωσίας. Βέβαια, την αντίδραση της Ρωσίας έχει προκαλέσει συνολικά η εμπλοκή των ελληνικών υποδομών, δηλαδή των βάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και τέτοιες υποδομές είναι και η βάση της Σούδας, αλλά και η νέα Σούδα του Βορρά
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, από όπου γιγαντιές στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται στα σύνορα με τη Ρωσία. Μάλιστα, το δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Ρωσία έκανε εικονική προσβολή της βάσης της Σούδας, η οποία έχει αυξημένη δραστηριότητα τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας, επιβεβαιώνει πόσο επικίνδυνη είναι η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό τον πόλεμο μέσω των Αμερικανοατοικών βάσεων. Αυτή είναι η ασφάλεια εντός εισαγωγικών που παρέχει στο λαό της Κρήτης, συνολικά στον ελληνικό λαό, η προσήλωση στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που τώρα με τη νέα συμφωνία σημαίνει επέκταση της βάσης της Σούδας, νέες βάσεις και υποδομές για τα διάφορα πολεμικά σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Την ίδια ασφάλεια που νιώθει ο λαός της Κρήτης, νιώθει τώρα, βλέπετε, και ο λαός της Αλεξανδρούπολης, που όπως και εδώ έτσι και εκεί κάνουν ό,τι μπορούν τα διάφορα επιτελεία τους για να τον πείσουν για τα δίθεν ωφέλη που θα αποκομίσει η τοπική κοινωνία. Προς το παρόν, το μόνο που βλέπουμε είναι η ασυδοσία των Αμερικάνων αυτών, αυτοί που εσείς ζείτε χρόνια εδώ. Αλλά για να μην είμαστε άδικοι, βλέπει και την τουρκική επιθετικότητα να κλιμακώνεται. Απόδειξη πως οι διάφορες αμερικανοατοικές αυτές υποδομές, οι βάσεις, όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα προστασίας για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά αντίθετα αποτελούν μαγνήτη επιθέσεων. Μέχρι την Αλεξανδρούπολη, πάνω από την Αλεξανδρούπολη, έφτασαν τα τουρκικά μαχητικά. Και αυτό λίγες μόλις μέρες μετά την ψήφιση της συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ, μετά το ταξίδι του Μητσοτάκη και τη συνάντησή του με τον Μπάιντεν. Τέτοια είναι, βλέπετε, η στήριξη των υπεριαλιστών συμμάχων της Ελλάδας, ώστε η ΥΠΑ και το ΝΑΤΟ να βαφτίζουν απλές διαφωνιούλες τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει συμβουλές για καλή συνεργασία. Λογικό. Πώς αλλιώς χωρίς καλή συνεργασία θα προχωρήσουν και οι επικίνδυνοι μετά συμβιβασμοί για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο με τις ευλογίες όλων τους? Μόνο που αυτές οι επικίνδυνες εξελίξεις δεν κλείνουν τα μέτωπα, αλλά ανοίγουν μεγαλύτερα και πιο επικίνδυνα για το λαό μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, πέρα από κάποιες υποσημειώσεις, αστερίσκους, αναγκαίες διαφορές ανάμεσά τους για να παίζεται και το παιχνίδι του συστήματος, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Και η αλήθεια είναι πως γράφει με μεγάλα γράμματα το πώς, σε ποιες συνθήκες και με τις λιγότερες δυσκολίες θα υλοποιηθούν οι κοινοί στρατηγικοί στόχοι του κεφαλαίου για όλα αυτά τα αστικά κόμματα. Μόνο που αυτούς τους στόχους πληρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει ο λαός με την ακρίβεια, τη φτώχεια, την ανασφάλεια. Και όταν υπάρχουν δυσκολίες για το αστικό πολιτικό σύστημα, δεν φτάνει ένας, μπορεί να χρειαστεί και δεύτερος κυβερνητικός συνεταίρος ή και περισσότεροι για να βγει η βρώμικη δουλειά. Το έργο το έχουμε ξαναδεί και θα το ξαναδούμε. Σε όσες περιμένουν ακριβώς αυτό, σε όσους και όσες περιμένουν περίπου έτσι να εξελιχθούν τα πράγματα, δηλαδή να δουν το κόμμα τους ή αυτό το κόμμα που ψήφιζαν μέχρι χτες ξανά στην κυβερνητική καρέκλα, και πιθανά συμβαίνει με αρκετούς ανθρώπους ακόμα που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ ή που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, εμείς τους λέμε μη σας ξεγελάνε πλέον τα φτιασιδώματα. Αυτό που εμφανίζεται σαν νέο είναι μέρος του παλιού, του σάπιου αστικού συστήματος. Και αν φαίνεται ότι έχει αλλάξει, παγίδα είναι για να εγκλωβίσει το λαό ξανά. Και τα χέρια τους δεν είναι λυμένα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, είναι δεμένα με τις δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης
της δίθεν πράσινης μετάβασης, των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και με τα νέα υπερμνημόνια. Ας αφήσουν λοιπόν αυτά που ξέρουν, όπως τα ξέρει και το ΠΑΣΟΚ βέβαια, ο παλιός, και ας προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο νέος της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Τώρα, αυτό που αξίζει να δούμε είναι τι δρόμους μπορεί να ανοίξει η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ. Και επιτρέψτε μου να πω ότι οι φοιτητικές εκλογές ήταν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που σκόρπισε χαμόγελα. Σκόρπισε χαμόγελα όχι μόνο στα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που έδωσαν και δίνουν μια μεγάλη μάχη μέσα στα αμφιθέατρα, στις πανεπιστημιακές σχολές, αλλά σκόρπισε χαμόγελα και σε όλους τους προοδευτικούς ανθρώπους που αναθάρισαν όταν άκουσαν ξανά το σύνθημα «Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη». Εδώ λοιπόν υπάρχει η ελπίδα. Στη συμπόρευση με το ΚΚΕ, μέσα στους αγώνες, μέσα στο κίνημα, στις εκλογές και στις βουλευτικές όποτε και αν γίνουν και στις δημοτικές και περιφερειακές. Εμείς δεν διαχωρίζουμε καμιά μάχη. Σήμερα δίνουμε τη μάχη μέσα στο κίνημα, μέσα στα σωματεία, στους δρόμους, να δυναμώσουν οι αγώνες για όλα τα επίγοντα ζητήματα, για το μισθό, τον καλύτερο μισθό, για τη συλλογική σύμβαση, για την ίδια την επιβίωση. Προσπαθούμε αυτοί οι αγώνες να βάζουν στο στόχαστρο τις διάφορες κυβερνήσεις, το σύστημα το ίδιο, την εξουσία τους. Επιδιώκουμε να ανοίξουμε το δρόμο για το δικό μας πρόγραμμα μιας γνήσιας εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης, στην οποία θα συμμετέχει το ΚΚΕ με κοινωνική ιδιοκτησία, με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό όλης της οικονομίας. Γιατί αυτό είναι το πρόγραμμα που θα γράφει και δεν θα ξεγράφει τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας. Ελάτε λοιπόν να βαδίσουμε μαζί αυτό το δρόμο, γιατί τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Στο δρόμο όμως της ανατροπής με το ΚΚΕ. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία μου και να σας ευχηθώ ξανά καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Γεια σας.